Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μαυρομάτη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα εγγένεια. Τα εγγένεια φέραν έτσι μία, πώς να το πω, μία εφορία, έναν ενθουσιασμό, γιατί πια υλοποιήθηκε, αρχίσει μάλλον να υλοποιείται πια η μεταρρύθμιση της κυβέρνησης για τις τοπικές μονάδες υγείας. Έφερε βέβαια, επανέφερε μάλλον στο προσκήνιο κυρία Μαυρομάτη και πολλά παράπονα, πολύ μεγάλο προβληματισμό από τους γιατρούς, από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία που είχαμε πολλές ανακοινώσεις την Παρασκευή. Θέλω από τη δική σας την πλευρά. Όμως υπήρχε η θετική ανταπόκριση του κόσμου και δεν ξέρω αν είσαστε παρόντες στα εγγένεια που δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τις διαμαρτυρίες των σωματείων. Εκεί, λοιπόν, και δεν καταλαβαίνω γιατί τα σωματεία να είναι ενάντια στην δημιουργία πρωτοβάθμιων δομών. Κάτι το οποίο ήταν ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια από την δημιουργία του ΕΣΥ. Ναι, γιατί στόχος είναι η αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, έτσι δεν είναι, κυρία Μαυρομάτη? Είναι η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στους ανθρώπους και πρόληψη. Υγεία, όχι θεραπεία. Τα νοσοκομεία είναι για θεραπεία, δεν είναι για πρόληψη και ούτε για προαγωγή της υγείας. Να πούμε λίγο, γιατί δεν θέλω να μείνουμε στις αντιδράσεις, γιατί τις έχουμε ξανασυζητήσει για αυτές. Θέλω για τους ανθρώπους που μας ακούνε και που τώρα μπαίνει στη ζωή μας η τοπική μονάδα υγείας, θέλω για τους ανθρώπους που μας ακούνε, κυρία Μαυρομάτη, να μας βοηθήσετε, να τους βοηθήσετε πώς μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας. Στην πρώτη τοπική μονάδα εδώ στο Ηράκλειο, στην οδό Σπιναλόγκα 1, επαναλαμβάνω. Με ποιον τρόπο λοιπόν μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών? Τι πρέπει να κάνουν? Το ρωτώ τελείως πρακτικά για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Πολύ σωστά κάνετε. Πολύ απλά. Με μόνο το άμκα τους μπορούν να πάνε και να γραφτούν σε ένα από τους γενικούς γιατρούς αν είναι ενήλικες ή αν είναι με παιδιά, ο γονιός να εγγράψει το παιδί του σε ένα από τα... στην παιδίατρο που υπάρχει. Για κάθε παιδίατρος μπορούν σε κάθε παιδίατρο μάλλον να εγγραφούν 1500 παιδιά και για κάθε γενικό γιατρό μέχρι 2250. Ίσως και λίγο περισσότερο στην αρχή, δηλαδή μέχρι το 2,5, επειδή δεν καλύπτονται όλες οι ανάγκες του πληθυσμού φυσικά. Επομένως, μόνο με αυτό μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στον όποιο από τους 4 οικογενειακούς γιατρούς αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην πρώτη τόμη του Ηρακλείου, και το ίδιο θα γίνεται και για τις επόμενες που θα ανοίγουν στη συνέχεια, για να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπηρεσίες από την πρώτη τόμη. Και οποιονδήποτε μένει στο Δήμο Ηρακλείου και όχι αυστηρά στο κέντρο. Η πρώτη τοπική μονάδα υγείας, λοιπόν, θα λειτουργεί, αν δεν απατώμαι και το θυμάμαι σωστά, από νωρίς το πρωί, από τις 7. Από το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Ερώτηση, κυρία Μαυρομάτη, πρακτική, αν μου επιτρέπετε, τώρα τη σκέφτομαι και εγώ με αφορμή την κουβέντα μας. Αν εγώ με το άμκα μου εγγραφώ σε έναν από τους 4 οικογενειακούς γιατρούς και κατά τη διάρκεια μιας ημέρας αισθάνομαι μια διαθεσία και θέλω να με εξετάσει κάποιος, ο γιατρός τον οποίο έχω εγγραφεί, έχω χρεωθεί, το λέω εγώ, επιτρέψτε μου εντός εισαγωγικών, απουσιάζει εκείνη την ώρα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι όλη αυτή την ημέρα και οι 4 στο πόστο τους. Μπορώ να εξεταστώ από κάποιον άλλον συνάδελφο που θα βρίσκεται γιατρό ενώ που θα βρίσκεται εκείνη την ώρα? Φυσικά, γιατί θα υπάρχει ο ηλεκτρονικός φάκελος σας, θα δημιουργηθεί με την εγγραφή σας, όπου εκεί θα περνώνται όλα σας τα στοιχεία. Από τα φάρμακα που τυχόν παίρνετε, από τις ασθένειες που μπορεί να έχετε, από το για ποιο λόγο επισκεφτήκατε, αν ήταν για αυτούς προληπτικούς, αν ήταν για κάτι έκτακτο που λέτε όπως τώρα, οτιδήποτε έχει συμβεί. Αν, ξέρω εγώ, υποβληθήκατε σε κάποια επέμβαση, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα στο φάκελό σας. Επομένως, και ο άλλος γιατρός, ο οποίος μπορεί να τύχει εκείνη την ημέρα, θα μπορεί να σας δει και να ξέρει για ποιο ασθενή μιλάει και τι χρειάζεται να σας κάνει. Αν χρειαστεί οτιδήποτε, δηλαδή αν δεν είναι στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας και πρέπει να επισκεφτείτε κάτι περισσότερο ή να κάνετε κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, θα σας παραπέμπει ο γιατρός αυτός στο αντίστοιχο. Δηλαδή είτε είναι στο παιδί, αν είναι να κάνετε κάποια εξέταση ή αν υπάρχει ειδικότητα του γιατρού που χρειάζεστε στο παιδί, ή αν χρειάζεται νοσοκομιακή φροντίδα, θα σας φέρει στο αντίστοιχο στο νοσοκομείο με τις οδηγίες του και το τι συνιστά και το τι νομίζω ότι πρέπει να κάνει. Χαίρομαι που με προλάβατε γι' αυτό, γιατί και πάλι στο πλαίσιο αυτό του λίγο να ξεκαθαρίσουμε στους πολίτες το πώς θα λειτουργεί η πρώτη τόμη και οι επόμενες βέβαια που θα ακολουθήσουν, να ξεκαθαρίσουμε ότι στο πλαίσιο της τοπικής μονάδας υγείας δεν γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις. Έτσι δεν είναι, κυρία Μαυρομάτη? Δεν θα έχει να κάνει τα χνογραφίες
ακόμη, όμως η παραπομπή στο επόμενο που είναι το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου, το Παιδί Ηρακλείου, όπως το λέγαμε μέχρι πριν από λίγο, υπάρχει δυνατότητα διότι υπάρχουν γιατροί ειδικοτήτων και γιατί υπάρχουν και διαδικτυακά μέσα. Δηλαδή, εκτός από το να κάνετε μια απλή εθνογραφία, μπορείτε να κάνετε μαστογράφο, μπορείτε να κάνετε οστική πυκνότητα, μπορείτε να κάνετε αρκετές υπέρηχο, μπορείτε να κάνετε αρκετές διαγνωστικές εξετάσεις στο παιδί. Δεν χρειάζεται να πράξει δηλαδή, στο νοσοκομείο για να τις κάνει αυτές τις εξετάσεις. Εκτός αν είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή μια ξωνική, μια μαγνητική, κάτι ένα πιο εξειδικευμένη διαγνωστική εξέταση. Τέσσερις λοιπόν οικογενειακοί γιατροί, εννοούμε τους γιατρούς γενικής ιατρικής, αν δεν κάνω λάθος, έτσι καλά το λέω. Και παιδίατρος λοιπόν για τα παιδιά μας που μπορεί να τα παρακολουθεί, γιατί και εμείς οι μαμάδες πολλές φορές πέβδουμε γιατί φοβόμαστε και λίγο παραπάνω. Άρα καλό θα είναι έτσι να έχουμε έναν. Θα τα παρακολουθούνται τα παιδιά που θα είναι εγγεγραμμένα, θα ειδοποιούνται για τα εμβόλια τους, θα ειδοποιούνται για οτιδήποτε θα πρέπει να κάνουν μέσα στα πλαίσια του προσωπικού της ελέγχου, εκτός από το αν κάτι συμβεί, ο ξέρεις ότι πρέπει να το πάτε στο γιατρό. Θεωρείτε, να ζητήσω την εκτίμησή σας, μιας και είναι ακόμα πολύ, πολύ νωρίς, ενώ για να δούμε τα πρώτα έτσι αποτελέσματα, πώς να το πω, της λειτουργίας της πρώτης τόμη. Θεωρείτε ότι ο κόσμος θα την αγκαλιάσει αυτή τη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, θα επιστρέψει δηλαδή στον οικογενειακό γιατρό και θα σταματήσει καμιά φορά και για ψιλοπίδημα. Το λέω βάζοντας και εμένα μέσα σε αυτό, κυρία Μαυρομάτη, να τρέχει στο νοσοκομείο. Διότι όλα αυτά τα χρόνια, λόγω αυτής της μεγάλης έλλειψης που υπήρχε σε αυτό το κομμάτι της υγείας, ο κόσμος είχε μάθει να απευθύνεται στον ειδικό χωρίς να υπάρχει μια συνέχεια στην παρακολούθηση του επίπεδου της υγείας. Αυτό που αλλάζει σήμερα είναι ότι ο οικογενειακός γιατρός θα έχει το σύνολο της υγείας του και της σωματικής και της ψυχής και της κοινωνικής. Γι' αυτό και μιλάμε για ομάδα και δεν μιλάμε για γιατρό. Έτσι, που αυτό θα αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων ενός ανθρώπου και θα παρακολουθεί το σύνολο και θα μπορεί να το κατευθύνει ένας γιατρός και όχι ο γείτονας, ο φίλος, ο φαρμακοποιός πολλές φορές της γειτονιάς, ναι, στον οποίο απευθυνόμαστε. Ναι. Έτσι, ήταν μια αποσπασματική αντιμετώπιση. Πραγματικά ήταν μια αποσπασματική αντιμετώπιση αφενός με χάσιμο και χρόνου και χρήματος και ιδιωτικού και δημόσιου, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι πήραν αντιδέτους. Ναι, προφανώς. Και στα χρόνια της κρίσης κάποιοι δεν το έκαναν καν. Ναι. Και αυτό και κάποιοι δείχτες υγείας έχουν επιβαρυνθεί. Ναι, γιατί δεν υπήρχε. Θα πρέπει να υπάρχουν θέματα πρόληψης. Την πρόληψη την ξεχνάμε, αλλά αυτό είναι που προασπίζει την υγεία. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και λόγω της κρίσης δύο φορές έχουμε ξεχάσει την πρόληψη. Δεν το συζητώ καθόλου λόγω της οικονομικής κρίσης. Την έχουμε αφήσει εντελώς στο περιθώριο, ενώ είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την υγεία όλων μας. Όμως, εγώ τώρα, εντάξει, λίγο πριν το τέλος, επιτρέψτε μου να σας τσιγκλίσω και λίγο ακόμη, ή μάλλον να σας τσιγκλίσω λίγο σε σχέση με το. Γιατί οι γιατροί δεν την αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης? Τη θεωρούν λίγο αγκαρία. Πώς να το πω. Είναι μεγάλη παραπληροφόρηση. Έγινε πάρα πολύ κουβέντα και αρνητική κουβέντα αν αυτό θα είχε μια συνέχεια. Λοιπόν, λέω λοιπόν και σας διαβεβαιώ ότι συνέχεια θα υπάρχει. Διότι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος για να δοθεί στην κυβέρνηση και να μπορέσουμε να το κάνουμε είχε ως προαπαιτούμενο ότι θα υπάρξει συνέχεια της μετά το τέλος του προγράμματος, την διετία. Επομένως, για τα υπόλοιπα δύο χρόνια υπάρχει σταδιακή έως το τέλος της επόμενης διετίας πλήρης κάλυψης με εθνικούς πόρους. Και είναι αυτό εξασφαλισμένο για να έχουμε την έγκριση. Ότι θα υπάρξει αξιολόγηση αυτών των ανθρώπων και αυτοί οι άνθρωποι θα ενταχθούν μετά με κάποιες διαδικασίες που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια για να γίνουν μόνιμοι. Και ξέρετε ότι πολλές δομές ξεκίνησαν, κοινωνικές δομές όπως η βοήθεια στο σπίτι με κοινωνικά προγράμματα, αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ και συνεχίζονται μέσα σήμερα που το λέμε αρκετά χρόνια μετά. Γιατί ήταν επιτυχημένες αφενός, κάλυψαν μια αναγκαιότητα του κόσμου και αυτό έκανε επιβεβλημένο να. Να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, δεν το συζητώ καθόλου. Να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Ναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι και εδώ έτσι θα γίνει, πέρα από αυτό που σας είπα, ότι ήδη έχουν εξασφαλιστεί εθνικοί πόροι για να συνεχίσουν
τα επόμενα 2 χρόνια έως τα 4, γιατί μιλάμε ότι είναι 2 συν 2. 2 συν 2, ναι. Ευχή όλων μας είναι αυτό, το γιατί προφανώς θα ήταν... Το δεύτερο, ναι. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που απέτρεψε κάποιους νέους γιατρούς να ενταχθούν. Αλλά οφείλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ενθαρρυντικό, ότι ήδη υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έρχονται απ' έξω, που ήταν παιδιά που δούλευαν στο εξωτερικό, συνάδελφοι μου νέοι, που ήρθαν να ενταχθούν. Δεν είναι πολύ, αλλά είναι ένα δείγμα. Ας γίνει μια αρχή, εγώ, κυρία Μαυρομάτη. Εάν μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε, και πιστεύω ότι θα το λειτουργήσουμε σωστά, για τον κόσμο δεν αμφιβάλλω θα τα αγκαλιάσει. Και ήταν πολύ συγκινητικό στην περιοχή που ανοίξαμε, που ξέρετε ότι είναι μια περιοχή με λίγο επιβαρημένο κοινωνικό προφίλ, ότι τις μέρες που ετοιμάζαμε την Τόμη, 2 μέρες πριν την ανοίξουμε, ήρθαν άνθρωποι από τη γειτονιά και κέρασαν τους ανθρώπους που τη φτιάχναν. Σημαίνει ότι καταλάβαμε ότι κάτι γίνεται για αυτούς. Κάτι γίνεται για αυτούς, ναι, προφανώς. Μακάρι λοιπόν να τα αγκαλιάσουν όλοι. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω, πείτε μου πότε προγραμματίζουμε έτσι άμεσα την επόμενη. Στο τέλος της εβδομάδας στην Αλικαρνασσό, που είμαι τώρα που με παίρνετε. Α, μάλιστα. Και στις επόμενες μέρες, δηλαδή αμέσως μετά τις γιορτές, θα ανοίξουν 1 στο Ρέθυμνο, 2 στα Χανιά, στο Γάζι και στο Μαλεβίζι. Μάλιστα. Στο Γάζι και στη Χερσόνησο. Και στη Χερσόνησο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαυρομάτη. Αρχές Ιανουαρίου, μέσα στον Ιανουάριο μάλλον, θα υπάρξει τη δεύτερη προκήρυξη για γιατρούς. Μάλιστα. Γιατί το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό ήταν υπερπροσφορά. Είχαμε τότε, θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μαυρομάτη. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλές γιορτές. Επίσης.